Καταρχάς, να πω στον Γιώργο Λιάγκα να προσέχει άλλη φορά και ακροδεξιά και όλα αυτά τα κολπάκια να τα πει για άλλους. Αυτά τα κολπάκια, Γιώργο Λιάγκα, να τα πει για άλλους. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν σου δούμε κανένα δικαίωμα. Τι είναι το ακροδεξιό και μας αποκαλείς ακροδεξίους για εμάς και συγκεκριμένα εμένα. Ποιο είναι. Το να λέμε υπέρ πατρίδος και πίστεως και οικογένειας. Αυτό είναι ακροδεξιό. Εάν για σένα λοιπόν αυτό ακροδεξιό, τότε πάω πάσο και είναι τιμή μου. Αλλά δεν μπορεί να μας βάζεις όλους στο ίδιο τσουκάλι. Γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με τους άλλους. Όπως και εσύ δεν έχεις, Γιώργο Λιάγκα, καμία σχέση με τους άλλους. Θες να το τσουβαλιάσουμε όλους, σένα. Εδώ διαμαρτυρήθηκε σήμερα και φώναζες γιατί σε κάνανε ένα με άλλους. Και εσύ κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να μας αποκαλείς τι, ακροδεξιούς, για ποιο λόγο. Γιατί είπαμε, ναι στην πατρίδα, ναι στη θρησκεία, ναι στην οικογένεια. Ποια είναι η εργαλοποίηση, κύριε Γιώργο Λιάγκα. Εργαλοποίηση είναι το να λες, σταματήστε κάποιοι κύριοι να βρίζετε τη θρησκεία μας. Να βρίζετε την πατρίδα μας, να βρίζετε τις οικογένειές μας. Αυτό είναι εργαλοποίηση για σας. Εργαλοποίηση είναι να υπερασπίζεσαι. Να υπερασπίζεσαι την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Αυτό είναι εργαλοποίηση. Η εργαλοποίηση είναι αυτό που κάνουν κάποιοι. Σώνει και καλά. Να μας περάσουν μηνύματα και να μας περάσουν απόψεις. Και το φυσιολογικό, το αυτονόητο, να προσπαθήσουν να μας το περάσουν, δεν είναι ούτε φυσιολογικό, ούτε αυτονόητο. Έλεος πια. Έλεος πια. Και δεχόμαστε όλες αυτές τις ώρες ένα τεράστιο πόλεμο. Γιατί φωνάζουμε και λέμε την αλήθεια. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και απαγορεύω αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Όπως εξοργίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας, όταν άλλος, από άλλο πολιτικό κόμμα, τον χαρακτήρισε. Και θα συμφωνήσω μαζί σου, Γιώργο Λιάγκα. Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Αλλά δεν μπορεί να μας χαρακτηρίσει εμάς. Ποιος σου έδωσε τέτοιο δικαίωμα να μας χαρακτηρίζεις. Και σε προκαλώ τι είναι αυτό που το οποίο είπαμε για να μας χαρακτηρίσεις έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι λυπηρό, Ανδρέα Καραγιάννη. Πραγματικά είναι λυπηρό. Από τη στιγμή, που καταγγέλλει ο Γιώργος Λιάγκας και καλά κάνει και μαζί του όσους τον βάζουν στο ίδιο τσουκάλι με κάποιους άλλους, το ίδιο πράγμα κάνει όμως και ο ίδιος εμάς. Προσπαθούν δυστυχώς με κάποιο τρόπο ορισμένοι άνθρωποι να κάνουν το λεγόμενο μίξερ. Δηλαδή, παίρνουν κάποιες γραφικές φωνές που υπάρχουν στη Βουλή και προσπαθούν να τις συνθέσουν και να τις βρωμήσουν μαζί με άλλες. Έτσι ώστε όλες να μην κοιτάμε την ουσία, να ταυτιστούμε με επιθετικούς προσδιορισμούς. Δηλαδή, λέει ο άλλος για καλικάτζαρους, λέει ο άλλος για τα τρελά του, για να παίξει λίγο και να βγει στη λεζάντα. Αυτούς που κάνουν έργο όπως εσείς, που κάνετε δημοσιοφίσματα, που μιλάτε με λόγο, με επιχειρήματα, με ήρεμο και ευγενικό τρόπο που ασπιζόμενοι την πατρίδα, προσπαθούν να σας ταυτίσουν με τον κάθε ψεκασμένο, ο οποίος βεβαίως κάνει αυτά τα οποία κάνει για συγκεκριμένους λόγους. Εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζει καν να πέσουμε σε αυτή την παγίδα και να όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν τον λόγο τους προφανώς, κρύονται όμως από τις πράξεις. Το ποιος κάνει πράξεις, θεωρώ θα φανεί ή έχει φανεί. Θα το κρίνουν αυτό οι πολίτες. Εχθές στη Βουλή, η οποία η Βουλή αρνήθηκε το λόγο στην Εκκλησία και στο Άγιον Όρος, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα που μιλάμε, πήγανε λοιπόν εκπρόσωποι της ΛΟΑΔΗ κοινότητας. Και τι είπανε, για να δείτε πού πάει το πράγμα. Βγήκε λοιπόν η κυρία Αυγέρη, νομίζω Μαρία Αυγέρη, οι οποίοι έχουν και παράπονο. Γιατί έχουν παράπονο και ένσταση στο νομοσχέδιο? Όχι για αυτό που λέμε εμείς, αλλά γιατί δεν υπάρχει συμπερίληψη, λέει, των ζητημάτων, ναι, γύρω από την τρανς γονεϊκότητα. Είπε η κυρία Άννα Απέργη, τονίζοντας, λέει, δεν αναγνωρίζονται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία οι τρανς γονείς και τα παιδιά τους. Δηλαδή, όχι μόνο θα πάμε στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά διαμαρτύρονται από τώρα, πριν περάσει, ότι δεν έχουν γίνει και οι τρανς γονείς. Και να σας πω το εξής. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη ΛΟΑΤΚΙ? Είναι λεσβίες, γκέι, αμφιφιλόφιλοι, τρανς, queer, intersex.
Το queer και το intersex είναι άφυλα, απροσδιορίστου. Εάν λοιπόν ήδη έχουμε φτάσει στο νούμερο 5 και οι trans θέλουν παιδί, σε λίγο σε καλά χρόνο θα θέλουν και intersex. Σε λίγο θα θέλουν και queers. Θα γίνουμε Σόδομα και Γόμορα κανονικά. Δεν είναι κανονικότητα αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή. Δημήτρη Κυραλίδη. Πάμε για μια βάρβαρη προσαρμογή. Δημήτρη Κυραλίδη. Καταρχάς, αυτό το φοβερό λογίδριο που ακούσαμε πριν από λίγο, δεν το είχα ακούσει εγώ με τον Γιώργο Τολιάγκα, από τον κύριο αυτό. Πάμε στο θέμα Τατσόπουλου πάντα. Αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, αυτός ο Τατσόπουλος που ξέραμε δεν είναι αυτός που ακούσαμε τώρα. Γιατί του έκανε στη μήνυση, Φίλιππε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δηλαδή, αμέσως αθώος ο κατηγορούμενος. Εγώ, αυτό που άκουσα. Πετάει βέβαια και τη μεγάλη τη μαγική ατάκα ότι να ακούμε από τους δημοσίους υπαλλήλους που πληρώνουμε εμείς, ενώ εμείς κυριολεκτικά τρώμε στη μάπα όλο αυτό, όλους αυτούς τους οποίους από το πρωί μέχρι το βράδυ τους φέρνουν για να ασχοληθούμε με το 5%, αυτό που προανέφερε νωρίτερα. Λοιπόν, δεν πάει έτσι. Λένε παπάρες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μητροπολίτες, έλεος, ούτε καν το ράσο, αυτό το τιμημένο δεν ράσο. Δεν το σέβονται. Δεν το σέβονται, το βρίζουνε. Ούτε καν το τιμημένο ράσο. Το λέει δημόσιο υπάλληλο. Δεν ξέρει, το πληρώνει εσύ, Τατσόπουλε, ο άρχοντας του πέρα δόθε. Τι πρεσβεύει, να μας πει τι πρεσβεύει, γιατί βγαίνει στα κανάλια, γιατί του δίνω δημόσιο λόγο αυτού του ανθρώπου, εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Εγώ να σας πω. Δεν μπορούσα. Άντε, ο Βαλιανάτος έχει και ένα θεσμικό ρόλο, κάτσε και ένα συγκεκριμένο, ότι μια συγκεκριμένη αντίδραση στην περίπτωση. Εδώ θα σου δώσω απάντηση. Να μας εξοργήσει περισσότερο. Κανένα θεσμικό δεν έχει ούτε ο Βαλιανάτος. Ούτε ο Βαλιανάτος κανένα θεσμικό δεν έχει. Κανένα θεσμικό δεν έχει. Όχι, γιατί ήταν κάποτε πρόεδρος. Κανένα. Το κάπου, κάπως κάποτε. Εκπροσωπούσε ένα κομμάτι. Διότι δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία, Φίλιππε. Θέλω να μας πάνε σε μια διαδικασία εκεί στο γήπεδο. Να χρησιμοποιήσω και ένα αναδυτικό όρο. Θέλω να μας πάνε στο γήπεδο του. Μα δεν υπάρχει ματς. Δεν υπάρχει αγώνας. Χωρίς να υπάρχει αγώνας. Κατεβάζουν ένα νομοσχέδιο γιατί έτσι γουστάρουν. Γιατί η γραμμή, η παγκόσμια είναι αυτή. Άλλωστε υπόθηκε ότι γύρω στα 20 δις, νομίζω, η Αμερική εκταμείευσε ή ενέκρινε για να περάσει πολύ γλυκά στην παγκόσμια κοινότητα όλο αυτό το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ. Αυτό ξέρουμε. Από εκεί προέρχονται. Φωνάζει. Και έρχεται στην Ελλάδα πρωτοστατεί ο κ. Μητσοτάκης και το φέρνει μπροστά εδώ να το περάσουμε ταχύριθμα. Δεν πάει έτσι. Και πράγματι θα βρεθούν φωνές αντίδρασης. Βλέπουμε την Εκκλησία. Εγώ χαίρομαι που βλέπω την Εκκλησία ενωμένη. Δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά, αλλά τουλάχιστον είναι μια πολύ καλή στιγμή η ένωση αυτή να φέρει και κάτι. Εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στο Θεό, πιστεύουμε, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και τους πιστεύουμε αυτούς τους ανθρώπους με την έννοια του ότι σέβομαι το ράσο. Ναι, ξέρω παρατράγουδα και εγώ ξέρω παρατράγουδα για ανθρώπους ρασοφόρους. Και τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, είναι η κοινωνία καθαρή για να είναι και το κομμάτι αυτό καθαρό. Όμως κάτι λένε εσείς όμοι, Φίλιππε. Ξέρεις τι λένε. Προστατεύουμε το θεσμό της οικογένειας του γάμου, της μητρότητας. Πάει περίπατο. Βλέπουν λιβάνι και δαιμονίζονται. Βλέπουν το σταυρό και δαιμονίζονται. Ακούνε εμάς να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες, τις αρχές, τη θρησκεία μας και δαιμονίζονται. Πάνε να μας φάνε λάχανο. Θέλουν να μας θάψουνε. Δεν θα το καταφέρουνε. Έχουμε ψυχή. Έχουμε ψυχή και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κάτι θέλει να πει εδώ ο Δόκτωρ Οθόνος Φωράτος. Ναι, δύο σχόλια κυρίως αυτά που είπε ο κύριος Τατσόπουλος. Το Λάος είναι στην Καμπότζη δίπλα και είναι κομμουνιστική χώρα. Ταιριάζει με τη δική του ιδεολογία περισσότερο. Εμείς είμαστε λαός και είμαστε στην Ελλάδα εδώ. Δεύτερον, μιλάει για τους ιερείς ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Να μας πει καθηγητές των πανεπιστημίων που είχαν μέχρι πρότινος το απόλυτο άβατο και είχαν γίνει τα πανεπιστήμια άντρα εγκληματιών. Τι είναι, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί? Λοιπόν, οι βουλευτές που βγάζουν ένα σκασμό λεφτά για να ψηφίζουν ό,τι τους φέρει τα εκτρώματα αυτά. Η εκάστοτε κυβέρνηση με ναι σε όλα για την καρέκλα και μόνο. Και πόσο κοστίζουν αυτοί και τι εκπροσωπούν αυτοί. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αναντιστοιχία
αυτής της Βουλής με τη λαϊκή βούληση. Μάλιστα. Κύριε Κεραλίδη, κάθε για εμάς, Φίλιππε, στη Θεσσαλονίκη, γιατί σε λίγο πρέπει να με απεκλωβήσεις να φύγω για να ετοιμάσω εκπομπή. Για εμάς στη Θεσσαλονίκη δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν ασχολείται. Μας τυρανάνε, μας ταλαιπωρούνε με το έτσι θέλω για να εξυπηρετήσουν ενδεχόμενα και οι μέτερους σε ό,τι αφορά το μεγάλο έργο του flyover. Να μιλήσω. Τυρανιέται όλη η Θεσσαλονίκη. Έρχεται τουριστική περίοδος, δεν ασχολείται κανένας. Εμείς πράγματι αυτό είναι ένα θέμα. Μας το έφεραν, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Επειδή θέλει χρόνο για να το συζητήσουμε, επειδή θέλει χρόνο για να το συζητήσουμε, για να μην βγούμε εκτός θέματος, δεσμευόμαστε την επόμενη φορά θα έχουμε αναλυτικά όλα αυτά τα οποία μας λες, γιατί τη Θεσσαλονίκη δυστυχώς την έχουν εγκαταλείψει οι πάντες.